Την 5η 17 του μήνα το πρωί, 11 με 1, έχουμε καλέσει τους μαθητές που συμμετείχαν στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων για μια συνεδρίαση και την ονομάσαμε Δεύτερη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων. Πριν να σας πω τα πρακτικά σημεία, να σας αναφέρω πως ξεκινάω από την σκέψη πως μιας και θα έχω άλλη μία διετία εδώ στον χώρο, με την τιμή που μου έκαναν οι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου, να αξιοποιήσω κάποιες δυνατότητες και προς τη νέα γενιά. Σε αυτή τη δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων θα προχωρήσω με ένα βήμα περισσότερο. Δηλαδή, πέραν των εισαγωγικών ενημερωτικών σημειώσεων, θα έχουμε πρώτα απ' όλα και την εκλογή, με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, την εκλογή του Προεδρείου από τους μαθητές, ενός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα. Έχει ήδη σημειωθεί πως οι ενδιαφερόμενοι ας προετοιμαστούν για να πούν και ένα λογίδριο γιατί θα ήθελα να έχουν αυτή την θέση. Και αυτό θα βοηθήσει στο να αποκτηθεί, τουλάχιστον σε αυτούς που θα εκλέγουν, και η εμπειρία αυτών των καθηκόντων. Και όπως είπα, και η διαδικασία θα γίνει όπως ακριβώς προβλέπεται, μυστική, με κάλπη, παραβάν κλπ. Μετά από τις ανακοινώσεις, την εκλογή, την τοποθέτηση του εκλεγμένου Προεδρείου, θα κάνουμε και άλλο ένα βήμα ενημέρωσης, πρακτικής εξάσκησης θα μπορούσαμε να το πούμε, με την συζήτηση δύο θεμάτων, τα οποία να σημειώσω είναι εντελώς υποθετικά, για να αποφύγουμε κάθε δυνατή και πιθανή παρεξήγηση περί σκοπιμοτήτων και όλα τα σχετικά. Όμως από πλευράς τομέων και τα δύο αναφέρονται στο κυκλοφοριακό, στο πρόβλημα που έχουμε σε αυτό τον τομέα. Και η σκέψη μου είναι να αφιερώνω, εάν όλα πάνε καλά και έχουμε και άλλες τέτοιες συνεδριάσεις, να αφιερώνουμε κατά κάποιο τρόπο θεματικά τη συνεδρίαση σε ανάλογα επίγοντα ή μη θέματα, προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την προσεχή συνεδρίαση έχω στείλει στο ενημερωτικό σημείωμα προς το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας που το έχει ήδη κοινοποιήσει στις σχολικές μονάδες να ετοιμαστούν οι σύμβουλοι, τώρα θα τους λέμε, οι σύμβουλοι μαθητές σε δύο θέματα. Το ένα είναι εκείνο που είχε γίνει κατά έτσι έντονο τρόπο πριν από χρόνια συζήτηση περί του δρόμου έξω από το κάστρο, και το άλλο το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια καμπάνια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο κέντρο της πόλης κυρίως. Οι ενδιαφερόμενοι, νομίζω, μαθητές θα προετοιμαστούν να καταθέσουν τις απόψεις τους για τα συν και τα πλην ή για τις προτάσεις πιθανώς των συναδέλφων και τις αντιρρήσεις, και θα σχηματοποιηθεί, ελπίδα μου είναι, μία πρόταση την οποία οι ίδιοι μαθητές θα ψηφίσουν.